Κύριε Δερμηβονιτάκη, εσείς υπήρξατε στέλεχος του λιγνητικού κέντρου, της ΔΕΗ, και για πολύ μεγάλο διάστημα από την αρχή κατασκευής της μονάδας. Από την έναρξη της κατασκευής της μονάδας, από την ώρα της υπογραφής της σύμβασης ουσιαστικά. Ουσιαστικά ήσασταν το άγρυπνο μάτι και ναι, αυτή της ναι, ΔΕΗ. Ήμουν διευθυντής του κλιμακίου της επίβλεψης ΔΕΗ μέχρι το τέλος του 2018, οπότε συνταξιοδοτήθηκα. Και... Πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Πώς ξεκίνησε αυτή η μονάδα, πόσο σημαντική είναι αυτή η μονάδα. Αυτή η μονάδα, εντάξει, τα έχουμε πολλές φορές, είναι μια πολύ μεγάλη μονάδα. Ίσως είναι και η μεγαλύτερη λιγνητική μονάδα που έχει κατασκευαστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τουλάχιστον μας είπαν οι κατασκευαστές τους στη Γερμανία όταν επισκεφθήκαμε διάφορες μονάδες. Είναι ένα μεγάλο έργο για τη ΔΕΗ. Ένα δις 400 ήταν με 660 μεγαβάτ παραγωγή, βαθμό απόδοσης αρκετά υψηλό. Εν πάση περιπτώσει ήταν το καμάρι της ΔΕΗ εκείνη τη χρονική στιγμή. Και μια σύγχρονη μονάδα ήταν από άποψης περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Μονάδα, η πιο σύγχρονη μονάδα που είχε κατασκευαστεί μέχρι εκείνη τη στιγμή στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς όλα τα νούμερα, αλλά ενώ ο νόμος μας επέτρεπε να έχουμε κάποιο διοξίδιο του άνθρακα, διοξίδιο του θείου που να μην υπερβαίνει κάποια ποσοστά που ήταν της τάξης των 500 μιλιγκράμμων κυβικό μέτρο, εμείς είχαμε ούτε τα μισά. Mm-hmm. Το ίδιο ίσχυε και τα οξύδια του αζότου και γενικά για όλους τους ρήπους, αλλά και για το ποσοστό της στέφρας που έβγαινε από την καμινάδα ήταν πολύ πιο χαμηλό από αυτό που επέτρεπε εκείνη τη στιγμή η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τώρα μετά από τόσα χρόνια η μονάδα πια είναι στο τελικό στάδιο. Ναι, έχει ολοκληρωθεί κατασκευαστικά και μπαίνουμε στο στάδιο των δοκιμών. Ναι, έχει ολοκληρωθεί κατασκευαστικά. Έχει μπει προπολού σε δοκιμές. Αλλά αυτό το πράγμα που λέμε δοκιμές δεν είναι μία απλή διαδικασία που θα κρατήσει 5 και 6 μήνες. Πριν πάμε σε αυτό, να μείνουμε λίγο στο συνέστημα, περνώντας από το δρόμο όταν βλέπετε τη μονάδα, πώς αισθάνεστε? Εντάξει, πάντοτε συγκινούμε. Επισκέφτομαι τακτικά τη μονάδα, μπαίνω μέσα, βλέπω τους συναδέλφους, ρωτάω για την πρόοδο των εργασιών. Αν μπορώ κάπου να βοηθήσω, είμαι πάντοτε διαθέσιμος. Εντάξει, είμαι και εγώ ένας ρομαντικός τύπος, ας πούμε. Νιώθω ότι έχουμε βάλει ένα λιθαράκι. Ναι, έχουμε βάλει ένα λιθαράκι. Εξάλλου, εντάξει, αυτή ήταν και η δουλειά μου. 37 χρόνια στη ΔΕΗ ήμουνα στις κατασκευές των λιγνητικών μονάδων. Υπήρξα διευθυντής στην Μελίτη, υπήρξα υπεύθυνος μηχανικός των εργασιών στον Άγιο Δημήτριο, στα αλλαγή των φίλτρων. Ήμουνα πάντοτε στην κατασκευή αυτών των μονάδων, ας πούμε. Τώρα πάμε στο στάδιο, είμαστε στο στάδιο δοκιμών. Ακούσαμε και από επίσημα χείλη, παραδείγματος χάρη του Υπουργού Ενέργειας, από τα πιο επίσημα χείλη, ότι η μονάδα, λόγω και της συγκυρίας, θα μπει σε λειτουργία και μάλιστα πολύ γρήγορα, είπε ο Υπουργός, μέσα στο Σεπτέμβριο. Κοιτάξτε, τι χρειάζεται για να γίνει αυτό? Δεν ξέρω από πού πληροφορήθηκε αυτό. Σίγουρα όχι από στελέχη της ΔΕΗ εδώ, οι οποίοι ξέρουν τη διαδικασία. Το να μπει η μονάδα σε λειτουργία είναι... έχει ακόμα πολύ δρόμο. Έχει ακόμα πολύ δρόμο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, από ό,τι έμαθα, έγινε ο καθαρισμός του boiler. Μετά από αυτόν τον καθαρισμό του boiler θα πρέπει με πετρέλαιο, θα πρέπει η μονάδα να δοκιμαστεί, να ανάψει με λιγνίτη. Και αυτό είναι μια άλλη διαδικασία. Και θα πρέπει να γίνουν δεκάδες, χιλιάδες ίσως δοκιμές, μετρητές και τέτοια. Γιατί αυτή η μονάδα, για να το πω κάπως απλά να το καταλάβουμε, έχει περίπου 15.000 μετρητές και καταναλωτές, όργανα. Τα οποία είναι όλα αυτά θα πρέπει και να μετρηθούν και να συγχρονιστούν. Είναι, μπράβο, αυτά όλα ένα-ένα πρέπει να δοκιμαστεί και μετά ένα-ένα μαζί σε συνδυασμό με κάποια άλλα πρέπει να δοκιμαστούν. Δηλαδή αυτό που λέμε να γίνει δοκιμές
του ανοιχτό loops, του κλειστού loops, έχει διαδικασία και κάποια στιγμή αφού γίνουν όλα αυτά εδώ θα πρέπει ένα-ένα τα συστήματα, χώρια να δοκιμάζονται και όταν λέμε σύστημα σε μία μονάδα εννοούμε κάτι πολύ μεγάλο, δηλαδή ένα σύστημα από μόνο του είναι ένα μεγάλο εργοστάσιο, δηλαδή το σύστημα παραγωγής του νερού είναι ένα εργοστάσιο, παράγει χιλιάδες κυβικά μέτρα νερό απιονισμένο και αφαλακωμένο. Και για κάποιο διάστημα πρέπει να το και μετά όλα αυτά τα συστήματα μαζί, όλα αυτά τα συστήματα ένα-ένα πρέπει να, και αυτά μεταξύ τους να συγχρονιστούν. Και όταν προχωρήσει αρκετά αυτές οι δοκιμές, κάποια στιγμή έρχεται κάποια κρίσιμη ώρα που λέμε που γίνεται ο συγχρονισμός της μονάδος. Από την ώρα που θα γίνει ο πρώτος συγχρονισμός της μονάδος που μου είπαν ότι προβλέπουν να είναι κατά τον τέλη Σεπτέμβρη, από εκεί και πέρα το να μπει η μονάδα σε λειτουργία έχει ακόμα πολύ δρόμο. Δηλαδή έχει τουλάχιστον ένα εξάμενο δρόμο. Αυτά τουλάχιστον λένε οι πρακτικές όλων των μονάδων. Είναι μονάδων. Το εξάμενο της εγγυημένης λειτουργίας από την κατασκευάστρια εταιρεία. Όχι, αυτό δεν έχει καμία σχέση. Για να μπει σε λειτουργία η μονάδα πρέπει να αποδείξει κάποια στιγμή ότι είναι άξια να παράγει ρεύμα και είναι και αξιόπιστη. Αυτό θα συμβεί όταν ο εργολάβος κάνει αυτές όλες τις δοκιμές, θέσει τη μονάδα ο ίδιος σε λειτουργία, αρχίζει να την δουλεύει και παρακολουθεί τη μονάδα και βλέπει πού πρέπει να επεμβεί και τι πρέπει να διορθώσει. Διότι όλα αυτά εδώ που είπαμε τα 15.000 δεν είναι όλα τέλεια, κάτι στραβό πάντοτε συμβαίνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Ευχόμαστε να μην συμβεί κάτι μεγάλο. Το να γίνουν η δικιά σας εκτίμηση, δηλαδή πότε μπορεί, από το νέο έτος μπορεί. Πιστεύω ότι αν πάνε όλα καλά και είμαστε τόσο τυχεροί, από το Σεπτέμβριο, αν προσθέσουμε άλλες 6 μήνες, θα φτάσουμε στις αρχές της ανοίξεως. Αν όλα πάνε καλά, δεν νομίζω ότι μπορεί νωρίτερα. Και όταν λέμε να δουλέψει η μονάδα, δεν εννοούμε να την δουλεύει ο ανάδοχος, γιατί και την ώρα του συγχρονισμού θα παραχθούν κάποια μεγαβάτ, τα οποία θα μπουν στο δίκτυο. Αυτό όμως δεν είναι το ουσιαστικό. Το ουσιαστικό είναι να πάρει τη μονάδα η ΔΕΗ στα χέρια της και να την δουλεύει σύμφωνα με τις ανάγκες και τους προγραμματισμούς του δικτύου, του ΑΔΜΙΕ που λέμε. Και σε όλο αυτό το διάστημα θα εκπαιδεύεται και το ακριβώς, προσωπικό της επιχείρησης. Κάποια στιγμή, αφού η μονάδα αποδείξει τα πάντα ότι είναι αξιόπιστη, μπαίνουμε σε αυτή τη φάση που λέμε η εμπορική λειτουργία. Δηλαδή, δουλεύει ο εργολάβος τη μονάδα σύμφωνα με τον δικό του προγραμματισμό. Η ΔΕΗ παρακολουθεί τη λειτουργία αυτής της μονάδος και εκπαιδεύεται. Αυτό σημαίνει ότι παίρνουμε κάποια μεγαβάτ τα οποία τα προσθέτουμε στο δίκτυο. Δεν είναι όμως αυτά τα μεγαβάτ που πάντοτε θέλει το δίκτυο. Το δίκτυο έχει το δικό του πρόγραμμα και θέλει τώρα να μπει η μονάδα και να δώσει τόσα μεγαβάτ. Σωστά. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ο ανάδοχος ουσιαστικά τι κάνει, ροντάρει τη μονάδα. Για να φτάσει σε ένα σημείο να αποδείξει αυτό που λέμε την αξιοπιστία της μονάδος και να πει τη ΔΕΗ, έλα τώρα, η μονάδα είναι αξιόπιστη, έχεις εκπαιδευτεί, δούλεψε εσύ τη μονάδα για ένα χρονικό διάστημα που θα είναι ένας μήνας, αυτό που λέμε η εμπορική λειτουργία. Δούλεψε την, εγώ θα σε παρακολουθώ, θα βλέπω αν δουλεύει όλα σωστά. Και μετά, αφού ολοκληρωθεί αυτό, πλέον η μονάδα είναι στα χέρια της ΔΕΗ. Αλλά αυτό από ό,τι σας είπα είναι χρονικό διάστημα εξάμηνου. Mm-hmm. Τουλάχιστον δηλαδή. Δεν νομίζω ότι μπορούν να πάνε νωρίτερα. Από το να ανάψουμε τη μονάδα με πετρέλαιο που την ανάψαμε τώρα για να καθαρίσουμε κάποια τούμπα του μπόιλερ, μέχρι να ανάψουμε με λιγνίτη, μέχρι να συγχρονίσουμε, έχει αρκετό δρόμο. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω, εντάξει τώρα, το να δημιουργούμε προσδοκίες στον κόσμο και μετά από κάποιους μήνες να διαψευθούμε, δεν νομίζω ότι είναι σωστό πράγμα. Πρέπει να λέμε τις αλήθειες όπως έχουν. Είναι όχι μια μονάδα που θα πρέπει και θα βασίζεται το σύστημα. Κοίταξε, είναι μία μονάδα η οποία, όπως σας είπα, είναι μονάδα πολύ σύγχρονη. Πιο σύγχρονη ίσως στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, γιατί σταμάτησαν να γίνονται και λιγνητικές, έτσι. Και θα είναι μία μονάδα αξιόπιστη.
Δηλαδή θα δουλεύει σωστά. Οι ανάδοχοι που συμμετείχαν στη ολοκλήρωση του έργου είναι εργολάβοι παγκοσμίως φήμης και αξιόπιστοι. Δεν είναι μικροί εργολάβοι. Δηλαδή οι Siemens, αυτοί που Hitachi, αυτοί που συμμετείχαν όλοι, οι γερμανικές εταιρείες, οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες, είναι αξιόπιστοι τέτοιου κατασκευαστές. Και φυσικά και η μονάδα έχει προδιαγραφεί με προδιαγραφές ΔΕΗ, που η ΔΕΗ είχε μια πολύ μεγάλη εμπειρία στις κατασκευές των μονάδων, όπως γνωρίζεις, έχει κατασκευάσει αρκετές ελληνικές μονάδες. Και αυτό ήταν ουσιαστικά το αποκορύφωμα της εμπειρίας και για χώρων συναδέλφων, για αρκετά χρόνια θα είναι και το καμάρι. Όχι για αρκετά χρόνια, για πάρα πολλά χρόνια θα είναι το καμάρι, θα είναι η πιο αξιόπιστη μονάδα. Αρκεί να συνεχίσει να λειτουργεί και όχι να εξαγγείλουμε ότι θα τη σταματήσουμε το 25, το 27, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Η μονάδα αυτή πρέπει να δουλέψει, πρέπει να βγάλει τα λεπτά της, πρέπει να ξεχρεώσει τα δάνειά της, όπως γνωρίζει το 50% είναι με δάνειο. Ναι, να κάνει και την απόσβεση, όπως να λέμε, κάνει οικονομικά. Την απόσβεσή της. Δεν μπορεί να δουλέψει 3 χρόνια και 5 χρόνια. Η μονάδα αυτή είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, θα πρέπει να δουλέψει τουλάχιστον μια 20ετία. Και δεν είναι μακριά αυτή η 20. Θέλω να πω δηλαδή ότι πολλά κράτη στην Ευρώπη μέχρι το 2050 θα δουλεύουν τους λιγνίστες τους. Εμείς δεν θα κάνουμε κάποια παρανομία δηλαδή. Κατανοητό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, κύριε Μαυρίδη.